Ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα διέπει τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb αναμένεται να θέσει σε διαβούλευση στο άμεσο διάστημα η κυβέρνηση. Τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Τουρισμού είχαν δώσει ραντεβού για τις συζητήσεις γύρω από το φαινόμενο του Airbnb μετά το τέλος θερινής τουριστικής περίοδου. Και πλέον η ώρα των αποφάσεων κοντοζυγώνει. Τις βραχυχρόνιες μισθώσεις εδώ θα είμαστε το επόμενο διάστημα. Συνεργαζόμαστε και συζητάω όλο αυτό το διάστημα με φορείς και λέμε τις ιδέες. Θα είμαστε και με τα συναρμόδια υπουργεία τώρα που τελειώνει η σεζόν. Είχαμε πει από την αρχή ότι θέλουμε να αφήσουμε τη σεζόν να τελειώσει. Τώρα που τελειώνει η σεζόν και θα έχουμε πολύ περισσότερα και πολύ σύντομα να πούμε. Στόχος της κυβέρνησης είναι να ελεγχθεί το φαινόμενο του Airbnb, κυρίως λόγω των επιπτώσεων που έχει, με κυρίαρχη την εκρηκτική αύξηση των ενοικίων στην αγορά ακινήτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πακέτο των μέτρων που αναμένεται να ληφθούν για το Airbnb θα έχει τρεις βασικούς άξονες. Αυστηρή φορολογική συμμόρφωση. Περίπου 20.000 ακίνητα που διατίθενται μέσω του Airbnb και 10.000 σπίτια που είναι αναρτημένα στο Booking δεν έχουν αριθμό μητρώου ακινήτων και ουσιαστικά είναι αδήλωτα. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει δώσει σαφείς οδηγίες στην ΑΔΕ προκειμένου να εντοπίσει όλα αυτά τα ακίνητα, τα οποία στην επόμενη φάση θα αποκλειστούν από την πλατφόρμα. Προδιαγραφές ασφαλείας για τα Airbnb. Τα ακίνητα αποκτούν ταυτότητα. Η Ελλάδα, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα, θα θεσπίσει έναν ειδικό κανονισμό με προδιαγραφές ασφαλείας για τα ακίνητα που διατίθονται μέσα από πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Οι ιδιοκτήτες θα υποχρεωθούν να καταθέτουν τις πολεοδομικές άδειες καθώς και τις προδιαγραφές ασφαλείας του ακινήτου, έξοδοι κινδύνου, πυροπροστασία κλπ. Υπενθυμίζεται ότι οι Έλληνες έχουν αναρτήσει στην πλατφόρμα Airbnb ακόμη και αντίσκηνα. Ασφαλιστική κάλυψη ακινήτων. Μέχρι σήμερα, για τυχόν ζημιά στο ακίνητο, λειτουργεί ως διαμεσολαβητής με χρέη ασφαλιστικής η πλατφόρμα. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν τραυματισμούς επισκεπτών που στη συνέχεια ζητούν αποζημίωση από τον ιδιοκτήτη. Αυτό το κενό αναμένεται να διορθώσουν ειδικές διατάξεις που θα προβλέπουν ακόμη και υποχρεωτικά την ασφαλιστική κάλυψη τόσο για τους φιλοξενούμενους όσο και για τα ακίνητα. Πέραν αυτών και σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αυτό το διάστημα ζυγίζει και την προοπτική της επιβολής του τέλου διαμονής και στα ακίνητα που διατίθενται μέσω Airbnb.